διαχείριση των απορριμμάτων από έναν κρατικό φορέα με κριτήριο την προστασία της υγείας του λαού και του περιβάλλοντος διεκδικούν συντονιστικές επιτροπές αγώνα από τη Δυτική έως την Ανατολική Αττική. Ούτε στο θριασίο, ούτε στη φυλή, να κλείσει τώρα η χωματερή. Το περιβαλλοντικό έγκλημα της λειτουργίας χωματερών συνεχίζεται από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και τους εκλεγμένους τους στην περιφερειακή διοίκηση, με τη διαιώνιση των παλαιών χωματερών, τη δημιουργία νέων σε φυλή και γραμματικό, τη δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε γειτονιές και μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Για λίγο η Τουτούκα, είμαι σαν αστυνομικός διευθυντής, δηλώνεται ότι μας απαγορεύεται την είσοδο. Για να κατασυνοηθούμε. Ποιος την έχει κλείσει. Ποιος την έχει κλείσει την πόρτα. Εσείς από ποιον λαμβάνετε τον έτσι. Εσείς λαμβάνετε τον έτσι από τον Κοκάλη. Αποφάσισαν να ανοίξουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τι να κάνουν, να προκηρύξουν διαγωνισμό για τη δημιουργία μίας νέας τεράστιας χωματερής για τα επόμενα 20-30 χρόνια στην ίδια περιοχή, στον ίδιο χώρο που λειτουργεί μέχρι τώρα η χωματερή πρώτα των Άνω Ιωσίων, μετέπειτα της Φυλής, εδώ και 60 χρόνια δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, αποφάσισαν να επεκτείνουν τη χωματερή που ήδη υπάρχει, να τη μεγαλώσουν, να την πλατείνουν, να τη σηκώσουν και να φτιάξουν και μία τεράστια χωματερή ακριβώς στην ίδια περιοχή. Προχώρησε σε επέκταση της χωματερής κατά εκατομμύρια τόνους και μάλιστα προς την περιοχή που γειτνιάζει και προς κατοικημένες περιοχές, προς αρχαιολογικούς χώρους ή σε χώρους προστασίας του όρου Εγάλεο. Και όχι μόνο αυτό, στην παλιά χωματερή που εδώ και χρόνια έχει κλείσει, έχει φυτευτεί κατά κάποιο τρόπο ή οτιδήποτε, λένε κατά εντολή και των εργολάβων, διότι δεν προλαβαίνουν να κάνουν την πρώτη επέκταση που σας ανέφερα, να πάνε να υποθέσουν σε αποκατεστημένο μέρος της παλιάς χωματερής, να αρχίζουν και ήδη έχουν αρχίσει να εναποτίθονται καινούργια σκουπίδια και να προσπαθήσουν να καλύψουν κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι οι γνωστοί εργολάβοι να αναλάβουν την μεγάλη εργολαβία. Ο νέος περιβαλλοντικός νόμος που ψήφισε με διαδικασίες εξπρές η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενισχύει την πολιτική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού, θωρακίζοντας και επιταχύνοντας μεταξύ άλλων το σχεδιασμό για τη χωματερή στη Φυλή αλλά και τον Χιτά Γραμματικού που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του τελευταίου νόμου, ο οποίος αποκαλέστηκε νόμος για το περιβάλλον, ενώ καμία σχέση δεν έχει με το περιβάλλον, είναι νόμος ενάντια στο περιβάλλον και ενάντια στη δημόσια υγεία και διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μετά από την ψήφιση και αυτού του νόμου, του εγκληματικού νόμου για το περιβάλλον, που ψήφισε σαν τον κλέφτη η κυβέρνηση μέσα στην πανδημία και την καραντίνα του λαού, έχουμε ορισμένες από τις πιο καταστροφικές συνέπειες που επιβεβαιώνουν ότι η κατεύθυνσή τους και η πολιτική τους βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στην παραμονή και στη διαιώνιση του Χιτά Φυλής και των άλλων ρηπογόνων δραστηριοτήτων. Γι' αυτό το νόμο ακριβώς θέλουμε και εμείς να ενημερώσουμε τους κατοίκους της Αττικής. Ίσως δεν έχουν προλάβει να διαβάσουν, να μάθουν, να ενημερωθούν, είναι λογικό. Όχι μόνο γενικά τι περιλαμβάνει σε σχέση με όλη την Ελλάδα, αλλά τι περιλαμβάνει για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και επαναλαμβάνουμε ότι είναι ένας τέτοιος νόμος που θα έχει πολύ μεγάλες και τραγικές συνέπειες για μας και τα παιδιά μας στις επόμενες γενιές, για το λαό της Αττικής, τους κατοίκους Αττικής, αν δεν παλέψουμε να τον αφήσουμε στα χαρτιά. Το έγκλημα που συντελείται εδώ και πολλά χρόνια με την υγειονομική βόμβα του Χιτά Φυλής στην περιοχή και για την οποία υπεύθυνες είναι όλες οι κυβερνήσεις, είτε αυτές παρουσιάστηκαν με το μανδύα της Σοσιαλδημοκρατίας, είτε με φιλελεύθερες πολιτικές, είτε με κυβερνήσεις συνεργασίας. Το έγκλημα λοιπόν αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ. Στον πυρήνα της πολιτικής των Πατούλη Δούρου και των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ είναι η διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων και όχι με κριτήριο της ανάγκης του λαού για προστασία της ζωής του και του περιβάλλοντος.
μπορούν να πούνε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, δεν μπορούν. Αυτό είναι. Τις αποφάσεις τις υπογράφουν συγκεκριμένοι εργολάβοι. Αυτοί είναι μέσα τώρα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΑ δεν τους επιτρέπουν να μπουν. Αλλά οι εκπρόσωποι των εταιριών είναι μέσα. Γι' αυτό και έχουν βάλει την αστυνομία και τα ΜΑΤ από το πρωί να τους φυλάξουν, μην πάθουν τίποτα οι εκπρόσωποι των εταιριών. Αυτοί είναι που κάνουν κουμάντο. Αυτοί οι συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι που κάνουν κουμάντο, κερδοσκοπούν, κερδοφορούν από τον καρκίνο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Δυτική Αθήνα και στη Δυτική Αττική. Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, όλες οι κυβερνήσεις, διαχρονικά, δημοτικές, περιφερειακές αρχές, έχουν δώσει με τις υπογραφές τους το τετρατούργημα της υγειονομικής αυτής βόμβας. Τα τελευταία χρόνια όμως, ιδιαίτερα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, συναγωνίζονται ο ένας με τον άλλον, ποιος πιο γρήγορα μεταθέτουν τις ευθύνες με πολύ χαμηλούς τόνους, αλλά την ώρα την κρίσιμη υπογράψαν και οι δύο, και η Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πατούλης, έτσι, μαζί βεβαίως με τους υποτακτικούς δημοτικούς άρχοντες του Δήμου Φιλής, έτσι, που όλα αυτά τα χρόνια μιλούν για ανάπτυξη στην περιοχή μας, ότι η χωματερή θα φέρει ανάπτυξη, θα φέρει κέρδη. Στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η Περιφερειακή Αρχή Πατούλη απέρριψε το αίτημα της Λαϊκής Συσπήρωσης να αποφασίσει το Σώμα την ακύρωση των πρόσφατων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΣΝΑ για την τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων, το κόστος της οποίας θα μετατοπιστεί από τους Δήμους στα λαϊκά νοικοκυριά. Ζητάμε, το ξαναλέω, να συνεδριάσει άμεσα, έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΣΝΑ για να τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις για αυτό το έσχος που συνεχίζεται. Δεν έχουν καταλάβει καλά. Την απάντησή τους θα την πάρουν από τον οργανωμένο μαζικό λαϊκό αγώνα που πρέπει να κλιμακωθεί τις επόμενες μέρες. Εχωρούν οι Δήμοι την καθαριότητα, την αποκομιδή. Δεν συζητάμε τη διαχείριση δηλαδή ή οτιδήποτε. Την εχωρούν σε ιδιώτες ή και το άλλο, ότι οι Δήμοι μπορεί να νοικιάζουν τα μηχάνηματά τους ή οτιδήποτε έχουν που αφορούν και την καθαριότητα, σε ιδιώτες δηλαδή, να το νοικιάζουν σε ιδιώτες, εργολάβοι που είτε είναι εδώ στην Αττική για με τη συγκεκριμένη χωματερή, είτε και γενικότερα με τα μέσο, είτε μέσω ΣΔΙΤ ή απευθείας ή δημοπρασιών, πως ο ιδιώτης θα μπει μέσα και στην κατασκευή των έργων που χρειάζεται, αλλά και στη διαχείριση, και μάλιστα εξασφαλίζοντάς του ότι θα έχεις τόσο κάθε χρόνο, τόσους τόνους θα έχεις κάθε χρόνο, και αν δεν τους έχεις θα σου δίνω εγώ το πέναλτι, δηλαδή θα καλύπτω εγώ από τα αντισταθμιστικά των Δήμων, θα αυξάνω δηλαδή προς τους πολίτες τα αντισταθμιστικά για να μπορέσω να σου δίνω αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Οι αρρώστιες, οι νεοπλασίες και οι μόνιμες βλάβες στην υγεία των κατοίκων των Άνω Λιωσίων είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας της χωματερής εδώ και 60 χρόνια. Και οι παλιότερες μελέτες, αλλά και οι τελευταίες, πριν λίγες μέρες που βγήκαν στη δημοσιότητα, που ήταν επτασφάλιστα κρυμμένες, γιατί ενοχοποιούν την υπάρχουσα κατάσταση, αποδεικνύουν περίτρανα τις σοβαρές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. Ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον υδροφόρο ορίζοντας το περιβάλλον, τη μόλυνσή του σε αρκετά χιλιόμετρα, συνολικότερα γύρω-γύρω από το Θριάσιο πεδίο, αλλά και στη Δυτική Αττική, έτσι, σε βάθος πολλών χιλιόμετρων, αλλά και στην ίδια τη ζωή και την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Αυξάνοντας τις νεοπλασίες σε τεράστιο βαθμό, σε τριπλάσιο αριθμό από ό,τι στην υπόλοιπη περιοχή της Αττικής. Αυτό καταδεικνύει ότι δεν μπορούν να παίζουν κάποιοι με τη δικιά μας τη ζωή και με την υγεία των παιδιών μας. Δεν μπορεί κάποιοι να μιλάνε για ανάπτυξη, για πράσινες οικονομίες, για πράσινες business, για να κυκλώσεις και την ίδια ώρα να προσφέρονται μεγάλες οικονομικές και επιχειρηματικές μονάδες και όμιλοι να συνοστίζονται κυριολεκτικά γύρω από το θέμα της διαχείρισης, ποιος θα πάρει σειρά για να πάρει μερίδιο από την διαχείριση των απορριμμάτων. Εδώ, μάγωνα μαζικό, γιατί εμείς δεν ζούμε με το σκουπιδαριό. Εμείς
έχουμε μεγαλώσει και ζούμε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, σε μια περιοχή γεμάτη αρρώστιες, γεμάτη σκουπίδια, καρκίνο, και φυτούμε εδώ. Είπαμε σαν μαθητές ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και γι' αυτό αρχίσαμε μια σειρά κινητοποιήσεων σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Η συνέχιση του αγώνα είναι μονόδρομος για να αποτραπεί το έγκλημα που συντελείται και σχεδιάζεται για το μέλλον σε βάρος της υγείας και της ζωής των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Το κύριο είναι ότι χρειάζεται αγώνας. Πάλι, σκληρή πάλι, όχι μόνο για να αποτραπεί αυτό το έγκλημα που συντελείται στην περιοχή και αυτό που έχει ήδη σχεδιαστεί και αποφασιστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά για να μπορέσουμε αρκετά από αυτά να τα βάλουμε στη ζωή, ανατρέποντας αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αντί να είναι προς όφελος της υγείας των κατοίκων, σε όποια περιοχή είναι, τώρα συγκεκριμένα στη δικιά μας περιοχή ή όπου αλλού σχεδιάζουν τα επόμενα χρόνια, γίνεται πάντα με κριτήριο το κέρδος. Και όταν υπάρχει κέρδος, δεν μπορεί να προστατευτεί ο άνθρωπος και τις ανάγκες τους. Εμείς, για μας τους γονείς, πρώτοι στο καθήκον, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα είναι η υγεία, η ασφάλεια, το μέλλον των παιδιών μας. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν έχουμε ένα περισσότερο καθήκον και καλούμε όλους τους γονείς και την Παρασκευή στις 5 του Ιούνιου, αλλά και το επόμενο διάστημα που θα κλιμακώσουμε τον αγώνα, να μην λείψει κανένας από αυτόν τον αγώνα. Οι συντονιστικές επιτροπές απαιτούν να ανακληθεί απόφαση για δημιουργία νέου χιτά στη Φυλή, να κλείσει τώρα ο χιτά Φυλής, να μην δημιουργηθεί στο γραμματικό ούτε στα λατομεία της Αττικής, Μουσαμά, Μελετάνη, Τιτάν και αλλού. Την ίδια ώρα που εμείς μαθητές κάνουμε μάθημα σε παλιά και επικίνδυνα κτίρια, σε κοντέινερ στα οποία το χειμώνα δεν υπάρχει θέρμανση και με την πρώτη βροχή μπάζουν τα παράθυρα νερά. Την ίδια ώρα που γίνονται όλα αυτά βλέπουμε να δίνονται χρήματα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι για τη βελτίωση της ζωής του λαού του Δήμου Φυλής. Είναι φανερή η στρατηγική του στόχευση στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων, οι οποίες είτε δραστηριοποιούνται στον χώρο της αποκομιδής των απορριμμάτων, είτε ακόμα και τώρα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα σούπερ μάρκετ, στον χώρο του εμπορίου, επικαλούνται τον Δήμο Αλιοσίων ως τουριστικό δήμο για να βάλουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν τις Κυριακές. Το ταξικό κίνημα, το οργανωμένο ταξικό κίνημα, αυτό δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Θα πούμε μπροστά στους αγώνες του λαού των Αλιοσίων, του Δήμου Φυλής, για τα δικαιώματά τους, τα κέρδη τους στις ζωές μας, τα συμφέροντά τους στα δικαιώματά μας. Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των εγκαταστάσεων του ΕΤΣΝΑ και την εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης. Πίσω από τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως είπα και προηγουμένως, κρύβονται μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι θησαυρίζουν, αυτό που λέγανε και οι παλιότεροι, τα σκουπίδια είναι χρυσός. Για το λαό, για μια χούφτα ανθρώπους είναι κέρδη και για το λαό είναι φτώχεια, αρρώστιες, ανεργία και θάνατος. Η νέα γενιά θα συνεχίσει να παλεύει για μια καλύτερη ποιοτικά ζωή. Να μην μετατοπιστούν τα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και να διασφαλιστούν απόλυτα οι εργαζόμενοι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.